Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος. Σήμερα είναι Σαββάτο 31 Οκτωβρίου και τελευταία μέρα του μήνα. Αύριο έχουμε τον Νοέμβριο. Για να δούμε τι γίνεται στο υποκατασκευή γήπεδό μας. Λοιπόν, πριν το δούμε αυτό όμως και ενώ βλέπουμε πλάνα, να πω να δηλώσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους κατοίκους της Σάμου και της Μύρνης για τον πολύ δυνατό σεισμό που έγινε χτες και δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Τα βλέπετε όλα τι έχει γίνει και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχουν άλλα καταρχήν και σιγά σιγά σταδιακά ομαλά να δεχθούν και την όποια βοήθεια και να ορθοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι μετά από αυτό το χτύπημα του εγκέλαδου, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Έτσι. Και πραγματικά η είδηση ότι δύο νεαρά παιδιά 15 χρονών χάθηκαν από αυτό με συγκλονίζει πραγματικά. Με την άζηση θέμελα. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν έχω θεμέλια, τέλος πάντων αν είναι αυτή η σωστή λέξη, αλλά με τραντάζει ολόκληρο. Τώρα, ο κορονοϊός καλά κρατεί, οπότε τα μέτρα, δεν ξέρω τι ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα επεκταθούν και γενικώς η κατάσταση είναι λίγο ψιλοχάλια και πιθανόν να διεξαχθεί το μάτς με τον Όφη αύριο, λογικά θα γίνει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα συνεχίσει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας κτλ. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις δύσκολες εποχές για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, έτσι. Να τηρούμε τις οδηγίες ώστε να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα με την υγεία μας. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν, επάνω βλέπω πέφτει σιδέρωμα φουλ. Πάμε για το τελικό στάδιο. Στο κτίριο εννοώ. Και αυτή θα είναι η τελική μορφή του κτιρίου. Γιατί από ό,τι είπαμε δώμα δεν θα υπάρχει. Τώρα, εδώ και πάνω στη μπλάκα υπάρχει ένα σαν καλούπι είναι αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Α, πίσω βλέπω και μια σκαλωσιά από την άλλη μεριά. Αυτά θα τα δούμε από άλλη οπτική γωνία καλύτερα. Βασικά δεν ξέρω τι είναι και αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να μάθω, που θα το δούμε στο μέλλον. Επίσης βλέπω το τρυπάνι εκεί πέρα, όχι το τρυπάνι ακριβώς, το πάνω μέρος του να επιχειρεί. Οπότε από εκεί θα έχουμε άλλες εικόνες να φαίνεται. Λοιπόν, αφήνοντας εδώ το μέρος, προχωράω στα επόμενα. Λοιπόν, εδώ είναι η ερασιτεχνική που ποτέ δεν ξεχνάμε και όποιος μπορεί στηρίζει, πάντα στηρίζουμε για τη μάνα ΑΕΚ, την ΑΕΚ της καρδιάς. Λοιπόν, για πάμε γερά. Εδώ βλέπουμε το σκάψιμο που συνεχίζεται μέχρι εδώ, έτσι, ενώ άλλη μπουλντόζα βλέπουμε κάτω εκεί πέρα στην υπογειοποίηση, δηλαδή ότι σκαφτεί πιο πολύ από εκεί που έχει σκαφτεί πιο πολύ και ερχόμαστε σιγά σιγά και προς τα εδώ, όπως βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν μπάζα και σίδερα για φεύγα. Λοιπόν, εδώ πέρα και υπάρχει και μια πρέσα παύλα προβοσκίδα, η οποία λογικά θα
μάλλον θα ρίξει την υπογειοποίηση. Στο βάθος βλέπουμε την, το τρυπάνι, το οποίο είναι έτοιμο, μάλλον έκανε και πριν τρύπες. Τρύπες τώρα δεν ξέρω ακριβώς, για εκείνο το φρεάτο που λέει ο καλός ο φίλος, γύρω γύρω πιθανόν. Λοιπόν, να το από εκεί, ωραία. Και εκεί στο κάτω μέρος βλέπουμε ότι διαχειρίζονται τα σίδερα, ενώ επάνω τροφοδοτούν για να σιδερωθεί η τελευταία πλάκα. Ωραία. Λοιπόν, μια φωτογραφία από εδώ πέρα και φύγαμε. Εδώ είσαι. Ωραία. Λοιπόν, για το αρχείο όλα καλά και προχωράμε. Ο γερανός στο βάθος, ο no name, το πιάσατε το επονόμενο, έτσι. Κατέβασε ένα φορτίο με ξύλα, μάλλον παίρνει τα ξύλα από πάνω και βάζουν σίδερα, δεν ξέρω τι κόλπο ήταν αυτό. Η σημαία μας ψηλά στο γερανό και με τόσους αέριδες και πολύ άντεξε, μια χαρά, είναι ανθεκτική, έτσι. Και έχει να κάνει με το, με αυτό που είναι ζωγραφισμένο επάνω, με την μπόμπα της original, είναι ανθεκτική. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κτίριο από μια άλλη οπτική γωνία, να σιδερώνεται, αυτό το είδαμε πριν, τώρα βλέπουμε το κτίριο σκέτο. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια κίνηση σε αυτό εδώ το σημείο το συγκεκριμένο. Θυρατές του ονείρου και original ανάκασα στο κάδρο. Βέβαια, προχωρώντας προς τα επάνω, η θόρυβη είναι έντονη από τα ασυλό και τα λοιπά και τι γίνεται μέσα. Πάω και εγώ πιο κοντά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ την αιχμή των εργασιών. Τα ασυλό βλέπω δουλεύουν φουλ, κονιάματα και παρακονιάματα. Λοιπόν, προχωράω προς τα επάνω. Νεασμήν 21, βλέπω εδώ πέρα. Και το μυαλό μου πάει στη Σμύρνη. Ελπίζω και εύχομαι, όπως είπα πριν, να ξεπεράσουν αυτό το χτύπημα. Και στη Σάμο και στη Σμύρνη, ώστε να ζήσουν κανονικά τις ζωές τους οι άνθρωποι. Γενικά με τους ανθρώπους δεν έχουμε κάτι, έτσι είναι εμφανές αυτό. Με άλλους έχουμε, τώρα σας που δεν είναι συζήτηση αυτή και δεν πιάνουμε τέτοιες συζητήσεις ποτέ εδώ πέρα. Κάνω εγώ ένα ψηλό σχόλιο και το ξεχνάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ένα φορτηγό πιο πάνω, αλλά εκεί που νόμιζα ότι κάτι θα είναι για το γήπεδο, γίνεται μια μετακόμιση, δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Λοιπόν, να μην τα δείξω. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν πέσει τα χέρια, το σωμάτισμα, μάλλον είναι στο τρίτο χέρι, οπότε αυτό τώρα λογικά είναι έτοιμο για βάψιμο. Και αφού ξεπεραστούν και κάτι εδώ πέρα που είχε από τις σκαλοσιές και τα φτιάξουν όπως πρέπει, μετά λογικά πάει για βάψιμο. Αλλά μάλλον το βάψιμο θα είναι τελευταίο σε όλα, για να μην
γίνει δουλειά και μπερδευτούν και μετά λερωθεί και δεν κάνουμε δουλειά και είμαστε εμείς εδώ πέρα και μετά θα έχουμε άλλα από κάτω. Δεν το φτιάξουμε, γιατί γενικά είμαστε σκληροί κριτές του έργου, όπως πιθανόν να έχετε διαπιστώσει. Το είμαστε είναι πρώτο πληθυντικό και πάει σε όλους μας. Τέλος πάντων, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, έτσι. Κοιτάμε να τα βλέπουμε ιδανικά, εντάξει, τα πάντα όλα παίζουν εδώ. Είμαστε λογικά η ΔΑΠ, θα να φτιάχνουμε τα πλακάκια. Ωραία. Και εδώ, γενικά, στη συγκεκριμένη στιγμή δεν βλέπω να γίνεται κάτι σε αυτόν εδώ το τομέα. Πάντως, σε σχέση με το προηγούμενο που έλεγα, να ένας εκεί πέρα μέσα, υπάρχει κόσμος από μέσα μεριά, αλλά πιο κάτω, όχι εδώ, μπροστά. Σε σχέση με αυτό που έλεγα λοιπόν, ότι όταν θα τελειώσει το έργο, πιστεύω να μας αποζημιώσει εντός εισαγωγικών για την αναμονή μας. Να μας εκπλήξει. Να γουστάρουμε. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ προχωράμε προς τα πέρα. Έχουν μπει οι σφαλοσκές όπως έχουμε πει, αλλά δεν υπάρχει κινητικότητα. Εν τω μεταξύ, τώρα το σκέφτομαι για να κάνω ένα τεχνικό διάλειμμα. Είναι γύρω στις 12 και μήπως υπάρχει κάποιο διάλειμμα. Βέβαια, ακούω και γρουγρού από μέσα. Εντάξει. Κάποια είναι εσωτερικά, οπότε δεν μπορώ να τα δω απ' έξω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ τα σιλώ και επάνω οι μετόπες και οι φεγγίτες. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις μετόπες. Και εδώ, ξέρω τώρα είναι ανοιχτό αυτό το σύρμα εδώ πέρα, βοθήσεις αυτής της ευκαιρίας, μπορώ να πάρω και πίσω από εδώ από το τζίκο με ασφάλεια αυτό, εδώ το πλάνο. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτή εδώ πέρα τα μικρά παραθυράκια κάτω. Ωραία. Λοιπόν, okay, τέλος από εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το στην ευθεία της παλιάς θύρας 3 και στο ανατολικό κομμάτι του γηπέδου μας. Εδώ βλέπουμε τα άτομα να δουλεύουν τις σουίτες, στις οποίες όταν θα γίνει το γήπεδο, όπως είπαμε, ούτε απ' έξω θα περνάμε, αλλά επειδή περιγράφουμε από την αρχή την αυτοκόλπο, κάτι πια πίσω το μάτι μου, διαφημίσεις. Βασικά ήταν ένας εργάτης μέσα στο γήπεδο και θα ξαναδώ πως κάνει κάτι, αλλά τον έχασα. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή το έργο βίντεο σκοπείται από την αρχή του, έτσι, καλό θα ήταν να το δείχνουμε σε όλο το εύρος του. Έτσι, και όχι να αποκλείουμε κάποια κομμάτια επειδή εμείς δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Πρέπει να δείξουμε σφαιρικά το έργο. Εδώ. Εδώ είναι έτοιμο για βάψιμο. Σουίτες. Ελπίζω η εικόνα αυτή τη φορά να βγει καλή. Ένας μέσα εκεί πέρα περνάει κάτι καλώδια, δεν ξέρουμε μάλλον λεκτή που θα είναι. Λοιπόν, αυτό. Με την προσμονή για την γηπεδάρα μας να είναι σε άκρος υψηλό βαθμό. Λοιπόν, αυτά εδώ τα κόλπα είναι τα τροφή για σκέψη. Υπάρχει ένα κεφάλι εκεί πέρα, φεύγω. Λοιπόν,
από το φαίνονται. Μάλλον για μέσα τα βλέπω να τα προορίζω. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορα δωμάτια τα οποία ας πούμε αυτό εδώ θα έχει τον ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό κτλ. Okay. Αριστερά υπάρχει κάποιος ο οποίος βάφει εκεί. Ωραία, χωράμε και στα βαψίματα, μια χαρά. Αυτό καλό είναι γιατί φτάνουμε σε τελικό στάδιο. Υπάρχει κινητικότητα σήμερα στις σουίτες και εκεί βλέπουμε αυτά τα κόλπα, δεν ξέρω τι είναι, και αυτά για μέσα θα είναι. Λοιπόν, εδώ είναι τα συστήματα που μπαίνουν για να κλείσουν οι σουίτες, δεν ξέρω για πού είναι αυτά. Μπορούμε να δούμε ένα αντίστοιχο δωμάτιο με αυτό που σας έδειξα πριν στην αρχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς, μάλλον θα είναι για σωληνώσεις, καλωδιώσεις του γηπέδου. Θα μας τα πει ο καλός ο φίλος που έχει τα σχέδια. Ας ανοίξω το πλάνο και ας προχωρήσουμε προς τα κάτω. Λοιπόν, οι σκάλες δουλεύονται full σήμερα, βλέπω. Οι σκάλες, λέω, το γράψω εδώ. Κοίταγα τις κυλιόμενες. Λοιπόν, οι σουίτες δουλεύονται full. Να πω, μέχρι να φτάσω κάτω εκεί στην υπογειοποίηση, ότι είχαμε την ήττα με τη Leicester. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει διαφορά ποιότητας, αλλά διαφορά ποιότητας υπάρχει και στα λάθη που γίνανε για να φτάσουμε στο 0-2 και μετά άντε να το βγάλεις με αυτούς. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι παίξαμε πολύ καλά, αλλά δυστυχώς δεν έμπαινε και η μπάλα μέσα. Αυτή η ομάδα, παρατηρώ εγώ ένα προσωπικό μου σχόλιο, είναι ότι έχει ανισότητες. Έχει παίκτες οι οποίοι σκοτώνονται. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, στο βάθος βλέπουμε το τρυπάνι, το οποίο έχει κι άλλο κόλπο τώρα και μεταφέρει ένα τσέρκι. Μάλλον θα είναι εκεί τα κυκλικά, όπως τα έλεγε ο καλός ο φίλος. Εδώ στην υπογειοποίηση δεν βλέπω να γίνεται κάτι, για να πιάσω και άλλη εικόνα. Τέλος πάντων, από εδώ είναι δυσδιάκριτο τι γίνεται κάτω εκεί. Θα πιθανόν θα χρειαστεί άλλο πλάνο από την άλλη μεριά. Λοιπόν, να μην σας κουράζω με τέτοια πλάνα, ένα λεπτό. Γυρνάω πίσω. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή υπάρχουν άλλοι παίκτες οι οποίοι σκοτώνονται για την ομάδα, είναι συγκλονιστικοί, δεν θέλω να πω, όλοι βλέπουμε τι γίνεται, και υπάρχουν άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι σε άλλη ταχύτητα, να το πω έτσι, το οποίο αυτό αποτελεί μια ανισότητα, μια παραφωνία, ας πούμε, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι, έλεγα ότι αυτό σημαίνει ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει μία ισότητα, μία ομοιογένεια. Όλοι εκείνοι που παίζουν μέσα να ματώνουν για τη φανέλα, όπως κάνουν κάποιοι. Τώρα, τίθεται το ερώτημα αν μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, έτσι. Λοιπόν, εγώ ένας οπαδός της ΑΕΚ είμαι και βιντεοσκοπώ τα έργα της Αγίας Σοφιάς από την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να κάνω τεχνικές υποδείξεις. Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ικανοποιούν, καλό θα ήταν να γίνουν κάποιες αντικαταστάσεις. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι επιβεβλημένο μάλλον. Ώστε μόλις γυρίσουν πίσω και οι τραυματίες, η εικόνα αυτή
του δευτέρου ημιχρόνου κυρίως να γίνει ακόμα καλύτερη. Και γιατί όχι να μπαίνει, να μπαίνει και μέσα η μπάλα. Να βρουν έναν τρόπο να τη βάζουν. Έστω, πώς το λένε. Έστω αν χρειαστεί να γυρίσουν πόσες πάσες. Να βάζουν τις κάθετες. Βλέπω την ομάδα ότι παίζει με κάθετες. Βλέπω την ομάδα ότι παίζει και με σέντρες. Βέβαια με αυτούς εκεί πέρα που είναι Άγγλοι δύσκολο να παίζουν με σέντρες. Και το ενθαρρυντικό για μένα είναι ότι και εκεί που χάναμε 1-0 και εκεί που χάναμε και 2-0 μετά δεν κλειστήκαμε πίσω, βγήκαμε μπροστά, γιατί αυτή η ομάδα δεν έχει έλεος, έτσι ξέρουμε, μπορεί να σου βάλει και 7 και το 7 νούμερο είναι όπως έχει βάλει και 5 και τα λοιπά. Έλεγα λοιπόν ότι βγήκαμε μπροστά με κίνδυνο να φάμε από την επιθέση. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν δέχομαι το σχόλιο ενός φίλου Ολυμπιακού ότι δεν ενδιαφερθήκανε για το μάτς και δεν κάνανε. Ίσα ίσα βάλανε τον καλύτερο τους παίκτη μέσα. Έτσι απλώς η απόδοσή μας τους ανάγκασε να γυρίσουν πίσω. Τους κλείσαμε, βάλαμε ένα γκολ και το μάτς έληξε 2-1. Λοιπόν, μία ΑΕΚ που δείχνει σημάδια, έτσι. Το θέμα είναι όλα αυτά τα σημάδια να τα μαζέψει και να κάνει ένα μεγάλο σημάδι. Λοιπόν, αυτή είναι η προσέγγιση μου. Πείτε και εσείς τις απόψεις σας για το τι βλέπετε με κόσμιο πάντα, με κόσμιο πάντα τρόπο και χωρίς εντάσεις. Και χωρίς κυρίως ισοπεδωτικές κριτικές που διαβάζουμε, ξέρω εγώ που τις διαβάζουμε εκεί στις ΠΑΕ και αυτά, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος κτλ. Είμαι αυτή τη στιγμή τώρα, έτσι, με αυτές τους τραυματισμούς κτλ. Δεν στηριχθεί ο προπονητής κτλ. Και πάμε συνέχεια σε αλλαγές προπονητών. Τότε μετά, τότε να δεις πανηγύρια μετά. Έτσι, πάντα η προσωπική μου άποψη για μια ομάδα φέτος που φτιάχτηκε για τρεις στόχους. Τώρα, όπως είπα πριν, όποιος, ξέρω εγώ, τεχνικά δεν ικανοποιεί και δεν κάνει, καλό είναι να πάει αλλού να βρει την τύχη του, και αυτός και εμείς, κανένας δεν χάνεται ζωή. Λοιπόν, όλοι έχουν την τύχη τους και τα λοιπά. Αυτά ως σχόλιο δικό μου. Ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε, είπαμε, να το γράψετε με κόσμιο τρόπο για να τα πούμε. Προχωράω. Λοιπόν, εδώ είναι η σκαλοσιά και όχι μόνο η σκαλοσιά, μέσα έχει και τα πλαίσια. Βέβαια δεν έχουν στερεωθεί. Ναι, μέσα είναι στερεωμένα μου φαίνονται. Λοιπόν, που σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε την ολοκλήρωση του Ιταλμποντ και θα δούμε πως είναι και μια φορά ολοκληρωμένο. Μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα, εννοείται. Ωραία. Επιστρέφω εδώ για να δείξω το σκαμμένο εδώ. Εδώ υπάρχουν, είπαμε, για φεύγα και στο βάθος γίνεται η μάχη. Θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ μάλλον κάνα διάλειμμα στο κτίριο. Δεν βλέπω καμία κίνηση και προχωράω από την άλλη μεριά, δηλαδή από το μαγαζί του Σταύρου. Εδώ βλέπουμε την... Ναι, ωραία, εννοείται, δεν φεύγουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τις 4-5 τρύπες που έκανε το τρυπάνι και βλέπουμε τώρα την πρέσα Παύλα Προποσκίδα με το λάθος χρώμα να έρχεται, για τη σκυροδέτηση. Λοιπόν, να εδώ και από αυτό το οπτικό πλάνο η πρέσα Παύλα Προποσκίδα, να δούμε πού θα πάει να ρίξει η πετό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το τρυπάνι, το οποίο έχει άλλη λειτουργία αυτή τη στιγμή. Σηκώνει αυτό το σύστημα που μπαίνει μέσα στην τρύπα για να διοχετεύσει το πετό. Βλέπουμε την πρέσα Παύλα Προποσκίδα που προμηθεύεται τσιμέντο από την πετονιέρα για να το διοχετεύσει μπροστά από εδώ που είδαμε τις τρύπες. Ωραία, είναι αυτές οι τρύπες που έλεγε ο καλός ο φίλος.
και τα εξήγησε μια χαρά στο θεματικό. Κάπου ρίχνει η πρέσα παύλα προβοσκίδα στο χωνί, το οποίο διοχετεύεται μέσα στην τρύπα αυτό το τσιμέντο. Αυτές δεν είναι τρύπες αντιστήριξη, τώρα είναι για εκείνες τις γύρω γύρω όλοι, που είπε ο καλός ο φίλος ότι θα γίνει εδώ πέρα και να φεύγουν τα ύδατα και τα λοιπά, όπως τα περιέγραψε, δεν μπορώ να τα ξαναπεριγράψω. Δείτε το σχετικό βίντεο όποιος έχει απορία. Λοιπόν, τώρα όπως καταλαβαίνετε δεν μας αφήνει να μπούμε εδώ πέρα μέσα για να δείξω και την οικογειοποίηση τα λοιπά. Τι γίνεται, θα δούμε μήπως μετά να ακολουθήσει κανένα δεύτερο βίντεο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο αυτό, ενώ βλέπω ότι ένα σύστημα εκεί πέρα με γερανό κατεβάζει κάτι μεγάλες, σαν μεγάλες τσάντες. Λοιπόν, ωραία και όλα καλά, προχωράμε. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο, μια ζωή ΑΕΚ. Είχε λασπωμένο από τη μία τρύπα, τώρα μπαίνει στην άλλη εδώ πέρα ένα συμπληρωματικό για να δείξω και αυτό, και πάει να ρίξει τη μέτω και στην άλλη τρύπα εκεί πέρα. Αυτά τα λίγα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ.